Χωρίς άλλες περιστροφές, κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τη μία, τη μοναδική, την υπέρλαμπλη, την υπερτελαντούχα, την αγαπημένη μας Εβελίνα Παπούλια! Νάτι! Νάτι! Κυρία μου, πώς είστε, παρακαλώ. Ωραία είναι εκεί μέσα. Ε? Είναι, σ' άρεσε έχει να κάτσουμε εκεί. Όχι. Όχι, όχι, γιατί θα όχι, πρέπει γιατί... να σε βλέπουμε, ναι, να σε απολαμβάνουμε. Τζάμπα. Να είτε τέλος πάντων τώρα πώς θα γίνει. Αν και τη βλέπεις, πάντα ρε παιδί μου, πιο εναλλακτική. Με το μπλουζινάκι το της, κορίτσι κατάλαβες. Αυτό δεν είναι. Με την κοτούλα της. Είναι ιδέα, είναι ιδέα. Καθόμαστε εμείς εδώ, φοράμε τα μίνι, τα αυτά, παπούτσια, έρχεται η Εβελίνα. Κλέβει την παράσταση, έτσι. Όχι, είναι πολύ σπάνια εγώ να φορέσω μίνι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν φοράω. Ποτέ τίποτα. Ούτε γιατί... τα κούνια. Σπάνια, σπάνια. Σπάνια. Φοράω μίνι. Μόνο. Ναι, κυρίως. Δεν λέμε για παραστάσεις. Ναι, αλλά έξω, άμα βγεις, πού θα βγεις. Πολύ σπάνια. Πουθενά. Έτσι πως το λες. Τελευταία φορά που έχεις δυθεί έτσι. Κάποια στιγμή σε μία πρεμιέρα. Ναι, ναι, κάποια επίσημη και. Μάλιστα μου το είχαν δώσει το φόρεμα, μου λέει σου πάει πάρα πολύ, λέω για να το λένε, μία φορά το έβαλα, δεν το... Αυτό. Είναι και η κόρη σου έτσι, δηλαδή μοιάζεται όχι και σε αυτό. Όχι, όχι. Γιατί κατά τα άλλα είναι ο πατέρας αυτό που λέμε φιλική συμμετοχή. Όχι, όχι, μοιάζει, δεν... μοιάζει και με τον Γιώργο πολύ. Ναι, ναι, επειδή αγαπάμε τον Γιώργο το λέμε αυτό. Επειδή οι κόρες μοιάζουν στον μπαμπά, στον αγκώνα μοιάζει. Στον αγκώνα του. Και όμως, αν τους δεις μαζί, θα πεις ναι, μοιάζουν. Α, εμείς γιατί εμείς τη βλέπουμε μαζί με σένα, ναι, και λέμε όχι, δεν υπήρχε πουθενά ο άνθρωπος αυτό. Όχι, όχι, μοιάζουν, μοιάζουν. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν μοιάζουν καθόλου. Γιατί έχει σκιστά μάτια η Αφροδίτη και ο Γιώργος έχει σκιστά μάτια. Κάτι άλλο. Σκιστά μάτια. Σκιστά μάτια. Και λίγο στη μύτη. Και στο λογό του αυτιού. Μοιάζει πάρα πολύ στον Γιώργο, γιατί οι κόρες είπαν μοιάζουν στον μπαμπά. Τελεία. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Εδώ πέρα τώρα τι σας έχουμε, τι κολλάζ είναι αυτό καταπληκτικό. Εδώ έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, την Εβελίνα. Το καταλαβαίνεις γιατί εσύ ήσουν και έγκυος. Οπότε θυμάσαι από αυτό. Μετά γιατί στη γέννηση. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό τώρα. Μετά έτσι, με τη Μανούλα, εκεί, τρεις γενιές. Μετά λίγο μεγαλύτερη. Πόσο χρόνο είναι εκεί? Εδώ πρέπει να είναι γύρω στα 8. Στα 8. Αυτιστή επίσης. Κάνατε το μαλλί αντίστοιχα, δηλαδή εσύ σγουρό, αυτή σγουρό ή πώς... Όχι, είναι σγουρά και τη Αφροδίτη τα μαλλιά, όχι τόσο σγουρά στα δικά μου. Ναι. Αλλά η Αφροδίτη δεν τη αρέσει καθόλου το σγουρό. Σε αυτό από τον Γιώργο πήρα. Και ναι, μετά, και μετά αυτό που λένε οι Αγγλέζοι spitting image, αυτό το που λέμε φτιστό, αυτό. Εντάξει, χαίρομαι να μου το λένε, δεν μπορώ να πω. Μου αρέσει όταν μου λένε ότι είμαστε ίδιοι. Όπως έχεις πει ότι είναι το μεγαλύτερο επιτεύγμά σου. Ότι είναι αλήθεια. Ό,τι έχεις κάνει. Και νομίζω ότι για όλους τους γονείς είναι έτσι, αλλά είναι τόσο ωραίο. Κοίταξε, εγώ νιώθω πολύ περήφανη για την Αφροδίτη. Σαν, μ' αρέσει σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος μ' αρέσει πάνω απ' όλα. Εντάξει, όλο το υπόλοιπο, τι θα κάνει στη ζωή της, τι θα ακολουθήσει, είναι εντάξει. Και στην επιλογή του καθενός. Αλλά σαν άνθρωπος μου αρέσει η Αφροδίτη πολύ. Τι ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτό. Επειδή το λες αυτό πράγμα και το, αυτό, πιστεύεις εσύ ότι είναι κάτι το οποίο φτιάχνουν οι γονείς ή έτσι γεννιέται ένα παιδάκι? Κοίταξε, το κάθε παιδί νομίζω ότι γεννιέται με μια προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα χαλιναγωγεί στα αρνητικά. Και, α, θέλεις να ρωτήσεις? Έτσι δεν είναι. Εγώ συμφωνώ όμως. Ναι. Και υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να λες όμως, κοίταξε, μοιάζουμε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μας διαφορά που έχουμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι που να μην μοιάζεται καθόλου καθόλου, όχι εξωτερικά, ενώ και στη συμπεριφορά σας. Είναι πολύ πιο συγκροτημένος άνθρωπος η Αφροδίτη από μένα. Αυτό δεν είναι και δύσκολο τώρα όμως απ' την άλλη, καταλαβαίνεις. Ναι, είναι πιο συγκροτημένη από μένα. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ χαοτική και τζάζ, ας πούμε. Δώσε μας ένα παραδειγματάκι. Δεν είναι τόσο παρορμητική όσο εγώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, της έτυχε τώρα, ας πούμε, μία. Να κάνει μία συνεργασία με μία εταιρεία και εγώ. Ναι, πήγαινε. Όχι, μου λέει. Λέω, τι λες, παιδί μου? Μου λέει, θέλουν άλλο είδος. Και εγώ θέλω να βγάλω πρώτη μουσική μου. Και εντάξει, δεν θα χάσω τη συνεργασία, αλλά λίγο αργότερα για να ξέρουν και τι κάνω εγώ. Αλήθεια. Λέω, οκ. Okay. Εγώ ξέρεις. Βέβαια, όλα. Πάμε. Εν τω μεταξύ, το τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει είναι καταπληκτικό της Αφροδίτης. Η φωνή της. Τώρα θα βγάλει και καινούριο. Είναι υπέροχη. Μπράβο. Και να σου πω κάτι, σκέφτεσαι ότι απλώς έχει φύγει πια και δεν θα ξαναγυρίσει πρέπει εδώ? Πρέπει να σου πω ότι τώρα είμαστε πολύ πιο κοντά από ότι όταν ήταν πιο μικρή. Ίσως γιατί πλέον έχουμε και κοινούς κώδικες, δηλαδή επειδή ασχολείται με κάτι το οποίο
Είναι παρεμφερές οι συναυτές. Έχουμε έρθει και πιο κοντά. Το λέω με την έννοια ότι επειδή ξέρουμε ότι η Αφροδίτη τώρα πια είναι στην Αγγλία, δεν είναι εδώ. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό το ότι μπορεί να κάτσει για πάντα εκεί είναι κάτι το οποίο. Εγώ θα ήθελα να καθίσει. Α, θα ήθελε. Ναι, πολύ. Δεν σε στρεσάρει μέσα σου, έτσι. Όχι, δεν με στρεσάρει γιατί παίρνει ένα αεροπλάνο και πας ανά πάση στιγμή και ώρα πλέον. Δεν είναι δηλαδή έτσι όπως ήταν παλιά. Ναι, δεν είναι και Αυστραλία. Και δεν είναι έτσι. Δηλαδή η μητέρα μου, ας πούμε, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό όταν ήμουν εγώ στην Αμερική. Όχι. Ενώ Αγγλία είναι Αγγλία, δεν είναι κάτι. Έχεις, βλέπουμε βέβαια εδώ εμείς τη Μαγική Αντοθόνη. Το υπέροχο πλάσμα, αυτή την υπέροχη φωνή είναι πραγματικά μαγική. Μαγική. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω. Να τη χαίρεστε, να είναι γερό και τυχερό το κορίτσι. Αχ, Γιώργο μα. Να κάνει όλα τα όνειρά της πραγματικότητα. Μα όταν τη βλέπεις έτσι, λες, δεν λες, είναι δικό μου αυτό το παιδί. Ναι, τώρα πια που αρχίζει και ανοίγει τα φτερά της, τη βλέπεις σαν οντότητα. Τη βλέπεις σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι κάτω από την φτερούγα σου. Δηλαδή, δεν σε έχει ανάγκη στην πραγματικότητα. Μπορεί να κάνει τα πράγματα που θέλει μόνη της. Είναι κριτική μαζί σου η Αφροδίτη. Δηλαδή, ξέρω εγώ και σε επιλογές σου και επαγγελματικές, γιατί μας είπες ότι είναι λίγο πιο έτσι, άλλος ναι, τύπος ναι, και ναι, προσωπικές. Θα κάνει κριτική, ναι. Αλήθεια, ναι. Και είναι και εύστοχη. Έχει πήγει δηλαδή μια τάκα καταπληκτική, ας πούμε, να κάνει μια δουλειά, δεν θέλω να αφαιρθώ, την οποία εγώ πέρναγα πάρα πολύ καλά. Και έρχεται και τη βλέπει και γυρνάει και μου λέει, τώρα αυτό το χρειαζόσουν, α. Λέει τέτοια. Το οποίο ήταν γεμάτο θέατρο, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν κάτι που να πεις τώρα, γιατί αυτό το χρειαζόσουν. Τι ζώδιο είναι. Υδροχός. Είναι και καλή περίοδος αυτή. Πολύ. Να στα πούμε γιατί μας τα έχει πιάσει. Εδώ είμαστε. Για το τατουάζ τι σου έχει πει, τη αρέσει, σε έβλεπε. Το βλέπει, ναι. Βλέπει ό,τι έχω κάνει. Κάποια στιγμή με άκουγα από μέσα στους δύο ξένους. Λέω ακόμα και δύο ξένους. Ακούς, ναι, μου λέει το βάζω και ακούει, μου λέει γελάω μόνη μου. Και με άκουγα από μέσα. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πες μου για το τατουάζ κάποια πράγματα. Γιατί εδώ εμείς καθημερινά, εντάξει, όχι καθημερινά, αλλά πολύ σε ανατολικό διάστημα ασχολούμαστε μέσα στους πρωταγωνιστές του τατουάζ. Καθώς επίσης βέβαια και με τον Ανδρέα, τον είχαμε χθες μία συνέντευξη. Ενώ έφευγε για το. Ήταν στο αεροδρόμιο. Για το αν θα συνεχίσει, ποιοι θα συνεχίσουν. Τι θα γίνει τελικά με το τατουάζ που γίνεται τόσο χαμός. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή επίσημα δεν μας έχει ανακοινωθεί κάτι. Έχουν γίνει κάποιες κουβέντες. Ποιοι θα ήθελαν να είναι διαθέσιμοι για έναν ακόμη χρόνο. Εγώ έχω πει okay, δεν έχω κανένα λόγο. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, περνάω καλά. Είμαι ευχαριστημένη πολύ και από τη συνεργασία. Οπότε δεν έχω κάποιο λόγο να πω, ξέρεις, ότι δεν συνεχίζω και γενικώς έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να μην λέω όχι σε κάτι το οποίο πάει τόσο καλά. Δηλαδή να πεις όχι σε κάτι το οποίο είναι μέτριο και το τραβάς από τα μαλλιά για να γίνει, αλλά όταν είναι κάτι επιτυχία δεν έχεις λόγο να το σταματήσεις. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι έχεις, ξέρω, πάρα πολλά ταξίδια. Θα μπορούσε αυτό για κάποιον αυτό να είναι πάρα πολύ κουραστικό κομμάτι. Ειδικά όταν έχεις και πρόβες και αυτά. Είναι όντως πολύ κουραστικό. Αλλά και μέσα σου κάπως το μεθοδεύεις. Τα παιδιά που έχουν μιλήσει στην εκπομπή, δύο, ο ένας ήταν ο Νίκος ο Πολυδερόπουλος και ο άλλος, Μιχαλής, ο Λεβεντογιάννης. Ναι, έχουν πει ότι, όχι και οι δύο το ίδιο πράγμα, ότι είναι αυτό ένα θέμα με τα ταξίδια, όπως είναι επίσης και το γεγονός ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν θέατρο. Ναι. Εσένα σε απασχολεί αυτό το πράγμα ότι... Κοίταξε, εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει, ο καθένας πάει με βάση τη συμφωνία που κάνει. Τα παιδιά ξέραν εξ αρχής και τόσα χρόνια που δουλεύουν μαζί ότι εγώ δεν μπορώ να μην κάνω θέατρο, εκτός αν δεν μου είχε γίνει μια ωραία πρόταση και απλά δεν... Δηλαδή πω δεν θα κάνω φέτος θέατρο γιατί δεν με γεμίζει κάτι. Οπότε ξέρουν ότι υπάρχει και το θέατρο μέσα στην προοπτική μου. Μάλιστα. Σαφώς γίνεται πάντα μια κουβέντα και ενδεχομένως να, αν είναι κάπως ορισμένα τα πράγματα, να επιλέξω μια άλλη δουλειά από μια άλλη που μπορεί να μου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και να μην μπορώ να είμαι στην Κύπρο για γυρίσματα. Αλλά τα βρίσκουμε. Τώρα κάποιοι άλλοι που μπορεί να έχουν κάνει κάποια άλλη συμφωνία και να είναι απόλυτα δεσμευμένοι μόνο με τα γυρίσματα, ίσως αυτό τους κόβει κάτι που να θέλουν να κάνουν. Όπως έλεγε και ο Ανδρέας εχθές. Βεβαίως, αυτό το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει μια συμφωνία στην αρχή της σεζόν
και μετά από εκεί πέρα ο άνθρωπος έχει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αλλά πάντα είμαστε πολύ ευέλικτοι, δηλαδή και από τις δύο πλευρές όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Εμένα δεν μου έχει παρουσιαστεί, να πω την αλήθεια, ποτέ πρόβλημα από τα παιδιά. Δηλαδή και στις πρεμιέρες, παρόλο που είναι πολύ ζορισμένα, κάπως τα βρίσκουμε. Δεν ξέρω, έχω πολύ καλή συνεννόηση. Ωραία. Είναι και ωραία. Θέμα πολύ και καλής διάθεσης πάντα όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι? Ναι, εννοείται, εννοείται. Ο Ανδρέας είπε επίσης, έχουμε τώρα, καταλαβαίνεις, έχω την Ευελίνα, θέλω να καμπλήσω κάποια θέματα. Αν έχει ακούσει κάτι ταυτή της, αν έχει πάρει κάτι ταυτή της. Εκτός από αυτούς που λένε ότι θα φύγουν, και μάλιστα ο Ανδρέας είπε ότι κάποιες ιστορίες υποχρεωτικά θα τελειώσουν, έτσι, ναι. Δεν μπορούν να συνεχίζονται επάπειρον και θα ολοκληρωθούν, αλλά δεν είπε κάτι γι' αυτό και πολύ σωστά, διότι είναι σε εξέλιξη αυτές οι ιστορίες. Είπε όμως ότι έχει βρει ήδη τους νέους που θα έρθουν και μάλιστα το ένα όνομα είναι πολύ μεγάλο. Ξέρεις να μας πεις εσύ κάτι? Όχι. Θες να μας το κάψεις εσύ, να κάψεις τον Ανδρέα? Και μετά να μην σου μιλάει για πάντα. Ο κρατερός μου ξέρει πάρα πολύ καλά. Είμαι τόσο ούφο που μπορεί να γίνονται πράγματα δίπλα μου και να μην τα παίρνω είδηση. Είμαι η τελευταία, πρέπει να σου εξομολογηθώ, που μαθαίνει τα πάντα, γιατί δεν ρωτάω και δεν επικοινωνώ και πάρα πολύ. Τέλειο. Άρα αυτά που είπε ο Ανδρέας από εμάς τα ακούς. Ακριβώς. Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε να σε ενημερώσουμε για κάποια πράγματα εδώ πέρα σήμερα όσον αφορά για το Μιχάλη. Ενημερώθηκα από μία άλλη φίλη που μου λέει: τι θα γίνει, θα φύγει μέσα στη μέση σεζόν? Λέω: ποιος? Όχι, λέω, καμία σχέση. Καταπληκτικό. Δεν. Και τώρα θέατρο. Τέλεια. Θέατρο. Θα είμαι στο Εθνικό. Ξεκινάμε 22 Μαρτίου. Τώρα είμαστε σε πρόβες. Ο άνθρωπος που γελά, του Βίκτορο Σουγκό. Τη σκηνοθεσία και τη σύνθεση την έχει ο Θοδωρής Αμπαζής. Είναι μια τεράστια παραγωγή, 31 άτομα μαζί με τους μουσικούς. Αυτό είναι έργο του Βίκτορου Σουγκό που δεν το γνωρίζω. Πες μας λίγο. Και εγώ δεν το ήξερα. Είναι ένα βιβλίο. Και συγγνώμη, δεν κάνω την πολύ ξέρει, αλλά επειδή έχω βγάλει την κλινική φιλολογία και έπρεπε να τα ξεσκονίσουμε όλα. Δεν είναι ένα έργο το οποίο γνωρίζω. Είναι πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Και εγώ όταν πήγα μου λέει δεν θα το ξέρεις. Και λέει όντως δεν το ήξερα. Και το πήρα και το διάβασα, 600 τόσες σελίδες. Και μάλιστα είχε πλάκα γιατί τον παίρνω και του λέω γιατί δεν μου έλεγες ότι η ιστορία ξεκινά από την 33. Πραγματικά έμαθα ό,τι ναυτικό. Βρε αδερφέ, γίνεται αυτό. Εγώ είμαι αυτή. Διάβασα όλο το καλοκαίρι, δηλαδή δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι ένα εξαιρετικό έργο. Διαδραματίζεται, εκτελήσεται δηλαδή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατηθεί απόλυτα η εποχή, γιατί είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ σύγχρονο. Και είναι μουσικό, γιατί ο Θοδωρής Αμπαζής είναι ένας καταπληκτικός μουσικοσυνθέτης. Έχει γράψει σπουδαία μουσική. Ο Εμιλιανός Σταματάκης παίζει τον Gwynplaine, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του έργου, είναι ο άνθρωπος που γελά. Η Κομπεραχίκος ήταν τότε, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρναν έναν άνθρωπο και τον διαμορφώναν έτσι όπως ήθελαν. Και αυτόν του δώσαν την κατάρα για να γελάει ο υπόλοιπος κόσμος, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γελά. Κάναν διάφορες επεμβάσεις, δηλαδή φαντάσου ότι εντάξει, και στην Κίνα παίρναν παιδιά και τα βάζαν μέσα σε κιούπια για να μεγαλώσουν και μετά έπαιρνε το σχήμα, ναι, τραγικές καταστάσεις και αυτό ήταν της αριστοκρατίας στο παραγγελία. Υπήρχε μια κεντρικότητα, ο λαός ήταν σε άθλια κατάσταση, πάρα πολύ φοβισμένος και βεβαίως μια αστυτική τάξη, η βασίλισσα και οι δούκισσες και τα λοιπά, σε μια άλλη κατάσταση, η οποία ήταν μες στην παρεμάρα, τα γνωστά, που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Όχι, ναι. Αυτοί οι δύο κόσμοι ξαφνικά έρχονται σε επαφή. Η δούκισσα Ζουζιάννα που παίζω εγώ ερωτεύεται τον άνθρωπο που γελάει, γιατί γενικώς αυτή είναι παρθένα και έχει αποφασίσει ότι μόνο με έναν Θεό θα πάει, με ένα τέρας. Και τέλος πάντων, μην πω την εξέλιξη. Και μετά δεν μπορούμε να πούμε άλλα, διότι όπως καταλαβαίνετε, μετά θα φτάσουμε στη σελίδα 600 κάτι. Να πω
κάποιους ανθρώπους που παίζουν. Βέβαια. Αλλά επειδή, επειδή σου έχω στείλει και δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Είναι Εμιλιανό Σταματάκη, Σπύρος Τσεκούρας, Κώστας Κορονέος, Δαβίδ Μελτεζέ, Μαρία Δελτεζέ, Διονύσης Βερβιτσιώτης και είναι χορογραφίες Αγγελική Στελάτου, σκηνικά Κωνσταντίνο Ζαμάνη, κοστούμια Νίκη Ψυχογιού και φωτισμοί Νίκο Σωτηρόπουλο. Ναι, και είναι βέβαια άπειροι ηθοποιοί όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, αφού μας δεν θέλετε ένα άτομο. Συγγνώμη που δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Αλλά είναι όλοι ένας και ένας. Είναι, εγώ έχω πάθει πλάκα γιατί τα νέα τα παιδιά είναι πολύ μπροστά. Πολύ. Και ευτυχώς. Πολύ μπροστά. Ευτυχώς, δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή, ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Έχουν εκπληκτικές φωνές. Εκπληκτική κίνηση. Είναι ηθοποιάρες όλοι. Εγώ έχω πάθει πλάκα από την αντίληψη που έχουν για τα πράγματα. Γιατί αυτά που γράφει ο Θοδωρής δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ στην αρχή είχε πλάκα γιατί κάποιοι μου λένε: Είχες κάποιες εκφράσεις που είχες. Κόκαλο. Κάνουνε εκπληκτικά πράγματα. Να σε διακόψουμε ένα δευτερόλεπτο γιατί πρέπει να δώσουμε. Να δούμε τους νικητές μας στην Κουμπίζον σήμερα που ψηφίσετε με αυτό τον περίοδο. Δημήτρης Ράμπος θα πω εγώ. Ράμπο θα πω κι εγώ. Δόξα τω Θεώ. Παρασκευή Σπάθη θα πω εγώ. Εγώ θα πω Σπαθή. Να το. Θα διαφωνήσουμε. Αυτή ήταν να το πει εγώ. Τις σχέσεις. Έτσι. Αγαπημένοι μας. Τι ωραία. 22 του μηνός. 22 Μαρτίου. Ξεκινάμε στο Ρεξ, στο Κοτοφούλι. Με το καλό. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευελίνα μου, που ήσουν μαζί μας σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να έρθετε στην παράσταση αυτή. Ευχαριστούμε να την δούμε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Ευχαριστούμε, γιατί είναι και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Σε αγαπάμε πολύ, σε φιλούμε. Και εγώ σε αγαπώ. Να είστε καλά, γυρίζει δυνατή όλη. Φιλιά στα μωρά. Για μωρά, τέλος πάντων. Το αγοράκι είναι μικρούλι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα ήταν Πέμπτη, το λέω εγώ για να θυμάμαι. Ότι αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο είναι Παρασκευή. Γιατί δεν είναι μόνο η Ευελίνα χαοτική. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Θα μείνετε στο στάρο μας, διακολουθεί η εκπομπή Λήθη με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο μαζί την ίδια ώρα στο Φωτεινό Κούκου σε 9. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα πριν απ' όλα. Χαρούμενοι και με χιούμορ. Με υγεία και πολύ πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Γεια!